καράβια στιβαγμένα σε πλαστικές λεκάνες. Άρρωστα, κακοποιημένα και νηστικά για ημέρες. Είναι εικόνες από Puppy Mills, τα κλουβιά του μαρτυρίου, τα παράνομα εκτροφεία που λειτουργούν πια σε ολόκληρη την Ελλάδα και στείνονται σε εγκαταλειμμένα εργοστάσια, ορνηθοτροφία και κοντέινερ. Εάν έχεις τρεις-τέσσερις μάνες να γεννάνε, φτάνει στα 15 χιλιάρικα με 20 χιλιάρικα μαύρο χρήμα μια χαρά το χρόνο. Κόβουν μέχρι και τις φωνητικές χορδές των ζώων. Να μην ακούγεται σε οποιονδήποτε του κινήσει την υποψία απ' έξω ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Αφαιρούν τα δόντια τους για να μην αυτοτραυματίζονται στα κλουβιά προσπαθώντας απεγνωσμένα να φύγουν από αυτή τη φυλακή. Αρκετοί μάλιστα έχουν στήσει παράνομη επιχείρηση ακόμη και μέσα στο σπίτι ή την αυλή τους. Κρατούν δηλαδή τα σκυλιά, τα υποχρεώνουν να αναπαραχθούν και μετά θησαυρίζουν από τα κουτάκια που πολλούν σε αγγελίες μέσω του ίντερνετ. Η εκτροφή της πίσω αυλής είναι πάρα πολύ. Δεχόμαστε καταγγελίες καθημερινά. Επίσης, στα pet shops καταλήγουν το 9% των ζώων που προέρχονται από παράνομη εκτροφή. Το ελληνικό κύκλωμα έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ουγγαρία και την Τσεχία. Οι λαθρέμποροι πηγαίνουν εκεί, αγοράζουν 50 ευρώ το κάθε ζώο και στη συνέχεια τα μεταφέρουν στην Ελλάδα για να τα μετατρέψουν σε αναπαραγωγικές μηχανές. Έτσι ώστε να πουλήσουν τελικά το κάθε κουτάβι από 200 έως και 500 ευρώ. Αφήνουμε ένα πραγματικά παράνομο εμπόριο. Μία μέτρηση που κάνανε σε Ιταλία και Γαλλία, τα κέρδη ξεπερνούσαν τα 43 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι διακινητές παρουσιάζουν πλαστά πιστοποιητικά στους ανυποψίαστους αγοραστές. Έτσι, πολλές οικογένειες καταλήγουν να αποκτήσουν ζώα άρρωστα με γενετικά ελαττώματα τα οποία δεν καταφέρουν να επιβιώσουν για πολύ καιρό. Δεν πίστευαν στα μάτια